Καλημέρα, καλησπέρα, καλώς σας βρήκα σε ένα ακόμα επεισόδιο. Και τι επεισόδιο, επεισοδιακό. Προσπάθησα να αντισταθώ, αλλά είναι αδύνατον. Μου δίνει τροφή, ρε παιδάκι μου. Μπόλικη τροφή για κουτσομπολιό και χολή. Μιλάω φυσικά για την εταιρεία Innovation με πόδια και σήμα το δαγκωμένο μήλο. 3 Ιουνίου 2019, το Worldwide Developers Conference της Apple, η ετήσια μεγάλη εκδήλωση της εταιρείας, στην οποία παραδοσιακά παρουσιάζει όλα τα σημαντικά νέα προϊόντα της που απευθύνονται σε επαγγελματίες και που θα αλλάξουν τον κόσμο. Μεταξύ μας, αυτό έγινε μόνο μία φορά με το πρώτο iPhone, αλλά τέλος πάντων. Όσοι πληρώνουν $1,600 εισιτήριο για να παρευρεθούν εκεί και να χειροκροτάνε για κάθε λέξη που λένε οι κακοκλόνοι του Steve Jobs, κάτι περισσότερο θα ξέρουν. Για να μην παρεξηγηθώ, είμαι Apple fanboy. Έχουν περάσει από τα χέρια μου αρκετά μηχανήματα της εταιρείας και θαυμάζω το μακός όσο δεν πάει. Αλλά ο fanboyισμός έχει και ένα όριο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να κρίνω 5 ή 50 πράγματα που μου φαίνονται στραβά. Ετοιμαστείτε λοιπόν για κράξιμο, δηλαδή. Φανταστείτε να ήμουν και fanboy, τι θα έλεγα. Πίσω στο θέμα μας τώρα. 3 Ιουνίου λοιπόν και η Apple άκουσε επιτέλους τους επαγγελματίες οι οποίοι ζητούσαν ένα νέο Mac Pro, το οποίο δεν θα μοιάζει με σκουπίδο τενικέ, θα έχει δυνατότητες αναβάθμισης και δεν θα κάνει ένα νεφρό για να το αγοράσουν. Λοιπόν η Apple τα κατάφερε μετά από τόσα χρόνια, βασικά τα κατάφερε στα 2 από τα 3. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Πρώτον, το νέο Mac Pro δεν μοιάζει με σκουπίδο τενεκέ. Μοιάζει με τρίφτη τυριού ή έστω σουρωτήρ για μακαρόνια ή με λίγη φαντασία σε μηχανή που κόβει κιμά. Σχεδιαστικά παίζει κάπου μεταξύ ενός παραδοσιακού desktop με ελαφρύες νότες επιληψίας και πλούσιες γεύσεις σκόνης που σίγουρα θα μαζεύουν οι εκατοντάδες τρισδιάστατες, όπως μας είπαν, τρύπες που έχει μπροστά και πίσω. Οι τρύπες φυσικά εξυπηρετούν έναν ανώτερο σκοπό, ο οποίος είναι να μας πείσουν ότι ο Jonathan Ive, ο σχεδιαστής του μηχανήματος, λατρεύει το ελβετικό τυρί. Για καλύτερη ροή του αέρα μας είπαν, αλλά τέλος πάντων. Πάω. Είναι άσχημο όπως και να έχει. Είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο και στέκεται όρθιο. Το λες και desktop με λίγη φαντασία. Περισσότερο πάντως μοιάζει με διασταύρωση τρίφτη τυριού με όρθιο rack mounted UPS ή κάποιο network storage. Μετά τον τρομερό σχεδιασμό του τελευταίου πραγματικού desktop της Apple, προσωπικά για μένα το χάος. Επίσης να πω, έχει ροδάκια για να τσουρλάει πάνω κάτω και να το μεταφέρετε με άνεση από το γραφείο, στο σαλόνι, στον γκαράζ, στην καρνταρόμπα σας ή έστω στο κελάρι με τα κρασιά του 1803. Τα ροδάκια προφανώς είναι προαιρετικά. Πρέπει να τα αγοράσετε ξεχωριστά. Να τα πληρώσετε επιπλέον δηλαδή. Να δώσετε και άλλα χρήματα. Κρατήστε το αυτό, θα μας χρειαστεί λίγο αργότερα. Σε αντίθεση με τον σκουπιδοντενεκέ του 2013, τούτο εδώ μπορεί να αναβαθμιστεί. Ναι, μπορεί. Δέχεται μνήμη RAM από 32 GB έως 1,5 TB, ξεκινάει με έναν οκταπύρινο επεξεργαστή στα 3,5 GHz και μπορεί να αναβαθμιστεί μέχρι και με CPU 28 πυρήνων, εντυπωσιακό. Μπορεί να δεκτεί μέχρι και 4 cards γραφτών της AMD, αυτή τη στιγμή με τις Radeon Pro 580X ή Vega 2 και λογικά θα ακολουθήσουν και άλλες όσο περνάει ο καιρός. Συνολικά διαθέτει 8 PCI Express θύρες επέκτασης, 2 θύρες MPEG για τα module της Apple, 2 USB 3 θύρες, 2 Thunderbolt 3, έξοδο ακουστικών 3,5 mm και 2 δεκάρες Gigabit κάρτες δικτύου. Mainstream πράγματα γενικά, δεν έχω λόγο να γκρινιάξω ιδιαίτερα σε αυτό το κομμάτι. Ψέματα. Μπορώ να γκρινιάξω. Ξέρετε πόσο κοστίζει να βάλετε 2 SSD δίσκους των 2 TB έκαστος? $2,400. Ναι, $2,400. Φαντάζομαι δεν θέλετε να ακούσετε πόσο χρεώνονται όλα τα υπόλοιπα περιφερειακά που θα κάνουν τούμπανο και έτοιμο για βόλτες στην παραλιακή το νέο σας Mac Pro. Σημειώστε ότι η base price για το βασικό μοντέλο, ξέρετε αυτό που αγοράζουν μόνο οι φτωχοί, η πλέμπα ρε παιδάκι μου, που αν το πάρετε θα σας κοροϊδεύει ο μανάβης από απέναντι, αυτό το base μοντέλο κοστίζει $6,000, χωρίς τα ροδάκια, κρατήστε το αυτό, χωρίς τα ροδάκια. Μην κοροϊδευόμαστε όμως, το μηχάνημα έχει δυνατότητες και με μια Apple Afterburner κάρτα, η οποία άγνωστο πόσο θα κοστίζει, έχει εκπληκτικές δυνατότητες επεξεργασίας βίντεο και μουσικής, τουλάχιστον από αυτά που είδαμε στην παρουσίαση. Προφανώς απευθύνεται καθαρά σε επαγγελματίες και μάλλον σε λίγους επαγγελματίες. Η base price των $6,000 είναι αρκετά τσιμπημένη, αλλά όχι εντελώς εξωπραγματική για τα βασικά χαρακτηριστικά του σε σχέση με ένα συμβατικό μηχάνημα αντίστοιχων προδιαγραφών και ποιότητας κατασκευής. Ίσως μπορείς να το βρεις περίπου 1000 ευρώ πιο κάτω, $1,000 πιο κάτω. Έχει όμως και άλλο ζουμί το παραμύθι μας. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Μετά τις κατά γενική ομολογία άριστες cinema display οθόνες της Apple, τις οποίες είχε καταργήσει πριν μερικά χρόνια, οι χρήστες αναζητούσαν άλλες λύσεις για να πλαισιώσουν τον προηγμένο Mac Pro σκουπιδοντενεκέ τους. Όχι πια όμως, η Apple παρουσίασε τη νέα της οθόνη και εκεί αρχίζει το πραγματικό πανηγύρι.
Έχουμε και λέμε λοιπόν, νέα οθόνη από την Apple, 32 ίντσες, 6K panel, 10 bit χρώματα να φάνε και εικότες, 1600 nits φωτεινότητα, 1 εκατομμύριο προς 1 το contrast ratio και το όνομα αυτής Apple Pro Display XDR. Φυσικά είναι και αυτή γεμάτη τρύπες τυριού στην πλάτη της και διαθέτει ανεμιστήρες εσωτερικά ώστε να ψύχει το θερμόαιμο πάνελ της. Το κόστος της $5,000. Είναι μια ακριβή οθόνη, πολύ ακριβή οθόνη για την ακρίβεια, αλλά και εδώ υπάρχουν προτάσεις άλλων γνωστών εταιριών σε monitors τέτοιου επίπεδου, έστω και με μικρότερη ανάλυση, οι οποίες πλησιάζουν τέτοιες τιμές ή έστω κοντά στα 4.000. Δεν θα κράξω λοιπόν για αυτό. Αγοράζεις λοιπόν την οθονάρα σου, δίνεις τα 5.000, πας σπίτι σου, χαρούμενος, την βγάζεις έξω και παίρνεις τα παπάκια της Apple. Η οθόνη δεν έχει stand. Ναι, κυρίες και κύριοι, σε παγκόσμια πρωτοτυπία η Apple δεν δίνει stand μαζί με την οθόνη. Πρέπει να το αγοράσεις έξτρα. Και πόσο κοστίζει το table stand της οθονάρας σου? Τίποτα καλέ, τίποτα. Ένα χιλιαρικάκι ακόμα. $1,000 για ένα κομμάτι μέταλλο που κρατάει μια οθόνη. Όρθια. Να το πούμε άλλη μια φορά. Πουλάνε οθόνη χωρίς βάση και σου ζητάνε ακόμα $1,000. Ναι, $1,000. Δεν μπορώ να το πιστέψω, δεν μπορώ να το χωνέψω. Αλήθεια, δεν μπορώ. Δεν βαριέσαι όμως. Επαγγελματίας είμαι, οπότε θα τη βάλω στην υπάρχουσα βάση που έχω. Γιατί ως γνωστόν, πολλοί επαγγελματίες χρησιμοποιούν ήδη βραχίονες και άλλες βάσεις στήριξη για τις οθόνες τους. Δεν βαριέσαι λοιπόν, θα τη βάλω στην υπάρχουσα βάση που έχω. Με VESA mount. Αν θες να βάλεις την οθόνη στην υπάρχουσα υποδομή σου, που για έναν επαγγελματία είναι πολύ πιθανό, είπαμε, να έχει επενδύσει ένα σεβαστό χρηματικό ποσό σε βραχίονες και βάσεις, θα χρειαστεί να αγοράσεις τον ειδικό αντάπτορα της Apple, ώστε η οθονάρα σου να αποκτήσει VESA mount, και το οποίο ένα κομματάκι μέταλλο, έτσι, μισή ίντσα. Θα πρέπει να το πληρώσεις $200. Υπάρχει και εναλλακτική όμως, να κρατάς την οθόνη στα χέρια σου. Μεταξύ μας, καλύτερα να έλεγε η Apple, ορίστε η νέα μας super duper wow οθόνη, η οποία κάνει 6.000, αλλά εάν δεν θέλετε το φοβερό μας stand, το οποίο απλά την κρατάει όρθια, άντε, έχετε έκπτωση 1.000, παρά έτσι όπως το πλάσαρε τουλάχιστον στην παρουσίαση. Προφανώς υπάρχουν αντιδράσεις από κάθε γωνιά για την επιλογή αυτή της Apple να χρεώσει 1.000 μια ψηλοαπλή βάση στήριξης. Ελπίζω μόνο να μην αντιγράψουν οι άλλες εταιρείες αυτό το καραγκιοζηλίκι. Επαναλαμβάνω, είναι μια απλή, μεταλλική βάση στήριξης. Δεν έχει φωτάκια, δεν έχει ασύρματη φόρτιση, δεν κολλάει με μαγνήτες κάπου, δεν κάνει ταξίδια στο χώρο χρόνο. Απλά στηρίζει την οθόνη. Επίσης, σας είπα ότι τα ροδάκια για τον drift τυριού τα αγοράζεις έξτρα. Δεν ξέρω πόσο, αλλά να κάνουν κάτω από ένα 250 το βρίσκω δύσκολο. Τουλάχιστον το desktop μπορεί να σταθεί όρθιο, ρε παιδάκι μου, και χωρίς αυτά. Η οθόνη όμως όχι, δεν μπορεί. Αν τώρα δεν θέλετε να σας λένε φτωχούς κατσαπλιάδες επαγγελματίες και θέλετε να αγοράσετε το νέο Mac Pro με τα καλύτερα specs μαζί με την οθόνη και τη βάση της, υπολογίστε περίπου ένα τριάριστο παγκράτη. Σοβαρά το λέω. Θα χρειαστείτε περίπου 40 με 45.000 δολάρια. Στα υπόλοιπα του συνεδρίου τώρα, στο συνέδριο η Apple παρουσίασε πολλά ακόμα πράγματα όπως το νέο iPad OS. Το iOS βασικά σουλουπωμένο όπως θα έπρεπε να είναι εδώ και 10 χρόνια, με λειτουργίες που τις έβλεπαν τα Windows τα 3.1 και γελούσαν, όπως ένας απλός, ταπεινός file manager. Καλό είναι πάντως όπως και να έχει και δίνει μερικές πραγματικά χρήσιμες για το normal μη hipster επαγγελματία δυνατότητες. Παρουσίασε το νέο Mac OS με όνομα Catalina, το οποίο εμένα τουλάχιστον μου θυμίζει ερωτική βραζιλιάνικη, μεξικάνικη ή έστω ισπανική σαπουνόπερα, φέρνει ορισμένα όμως χρήσιμα χαρακτηριστικά, από τα οποία αυτό το οποίο ξεχώρισα και μπράβο τους είναι η λειτουργία του συστήματος με τη χρήση φωνής. Ένα πραγματικά χρήσιμο εργαλείο για συνανθρώπους μας που έχουν κινητικά προβλήματα. Τουλάχιστον από το demo που είδα μοιάζει πολύ καλό και πολύ χρήσιμο. Οκ, παρουσίασε και πολλά άλλα πραγματάκια όπως single sign-on λειτουργία, βελτιώσει το software του Apple Watch, μια αντιγραφή του Google Street View που το ονομάζει Look Around και λοιπές φανφάρες που λειτουργούσαν ως έναυσμα χειροκροτημάτων και ιστερίας για την επανεφεύρεση των πάντων από την Apple, αλλά και για να ξεπεραστεί το αρχικό σοκ από τα $1,000 για μια βάση οθόνης. Νομίζω πως βασικά τα πάντα επισκιάστηκαν από αυτό το άτιμο το stand. Ήμουν και συνεχίζω να είμαι ο Βαγγέλης Γράσος. Ελπίζω να σας άρεσε το συγκεκριμένο επεισόδιο. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube, iStream.gr όπως το ακούτε χωρίς κενό και χωρίς τελεία, αλλά και στο soundcloud.com / iStream.gr για ακόμα περισσότερα. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!